Ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι και την εμφάνιση της ομάδας σας. Πιστεύω ότι ήταν ένα δυνατό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Το φίλο μου του κότσε εδώ πέρα που κάνει εξαιρετική δουλειά με νεαρές παίκτρες και έτσι πρέπει να γίνεται. Το πρωτάθλημα το δικό μας βέβαια φέτος λόγω του Παναθηναϊκού δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι και δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το παιχνίδι κατεβήκαμε με εντεκάδα ανάγκης. Πιστεύω ότι στην εξυπνάδα την Τζανή και του διαβάσματος του παιχνιδιού και δηλαδή να σουτάρει και να κάνει τα δύο γκολ, είχαμε την τύχη να προηγηθούμε με μια ομάδα που μας πίεσε πολύ. Προσπαθήσαμε, καταθέσαμε ψυχή σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που μας δημιούργησε πολλά προβλήματα. Έτσι. Συγχαρητήρια στον κουτς για τη δουλειά που έχει κάνει για την ομάδα του. Τους έχω δει και άλλες δύο φορές. Έτσι, η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή και αυτό θα το δείτε ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται εξαιρετική. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς είμαστε μια ομάδα, ξεκινήσαμε από μια παρέα παιχτριών που αγαπούσαν το ποδόσφαιρο. Καταφέραμε να την κρατήσουμε με πολύ αγάπη, χωρίς να έχουμε οικονομικό κέρδος. Έτσι, παλεύουμε. Αλλά ούτε από την πολιτεία, ούτε βλέπουμε κάποια ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν δεν ερχόταν μια μικρή τερματοφύλακα από το κολέγιο που πήραμε τώρα, δεν θα είχαμε δεκάδα να κατεβάσουμε. Δηλαδή, δεν είχαμε αλλαγές. Παρόλο την κουράση της ομάδας, δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια αλλαγή, να μπορούσαμε να κρατήσουμε τον αντίπαλο. Αυτό το πράγμα με έχει κουράσει πολύ και μίλησα και με τον πρόεδρο και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να είμαι ακόμα στην ομάδα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στα κορίτσια γιατί καταθέσανε ψυχή μέσα στο γήπεδο και συγχαρητήρια για τον Δημήτρη γιατί στο ποδόσφαιρο εντάξει δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, το ξέρω αυτό. Χρειάζεται και τύχη. Εμείς την είχαμε και την τύχη και την ικανότητα λίγο στο αμυντικό κομμάτι έτσι, και πήραμε το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια και για όλα τα κορίτσια. Έτσι, αν έγινε τώρα κάποια φάση, οφείλω να ζητήσω συγγνώμη. Πήγε μια κοπέλα, ήταν λίγο σαν έτοιμη. Πήγε, δεν ήθελε να το κάνει. Δηλαδή το σπότσιμο εκεί ήταν εντελώς. Έτσι, έχουμε δει. Να ζητήσουμε όπως και για τον αιωλικό να δώσω συγχαρητήρια γιατί δεν είναι μόνο η νίκη. Ήταν σε δύο περιπτώσεις να βγουν στην αντεπίθεση και βγάλαν την μπάλα έξω. Λόγω τραυματισμένης κοπέλας και οφείλω να συγχαρώ τα κορίτσια και τον κουτς που τους μεταδίδει αυτά τα πράγματα. Να περάσουμε στον κύριο Ελευθεριάδη, τον προπονητή του Αιωλικού. Ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα για το σημερινό αποτέλεσμα και την εμφάνιση της ομάδας σας. Πόσο ευχαριστημένος είσαστε? Είμαι ευχαριστημένος. Από τη σημερινή μας εμφάνιση πραγματικά είμαι ευχαριστημένος. Παιχνίδι με παιχνίδι ανεβάζουμε την αποδοσή μας, βγάζουμε πράγματα που δουλεύουμε στο γήπεδο. Βοηθάει και το φούτσαλ σε αυτό, μας έχει βοηθήσει. Απ' την άλλη, οπωσδήποτε είναι πρόβλημα το ότι δεν έχουμε το μεγάλο γήπεδο για να δουλέψουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να πω όμως ότι δεν έδωσαν τα κορίτσια που έπαιξαν το 100% σήμερα, σε αντίθεση με κάποια άλλα παιχνίδια που είχαμε θέματα. Το συζητήσαμε όμως, προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα που βγάζει υγεία ανεξάρτητα από τις απουσίες που είχε ή τα προβλήματα, έβγαλε υγεία. Ήταν επικίνδυνη γιατί όταν της δόθηκε ευκαιρία σημείωσε δύο γκολ, προηγήθηκε δύο φορές, άρα έφτασε και πιο κοντά και στη νίκη. Κρατάμε όμως την καλή μας εμφάνιση και θα διορθώνουμε κάθε φορά, αυτό λέμε με τα κορίτσια μου, να διορθώνουμε κάθε φορά κάτι καινούριο. Θέλω να πω ότι νιώθω υπερήφανος για τα καλά λόγια που ακούω από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει μια μεγάλη ιστορία και στην Εύβοια που δούλευα, δηλαδή όπου έχω πάει, ακούω για τον κύριο Φαράγκο. Είναι εκπληκτικός, είναι δάσκαλος, θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ αν δεν βρεθεί λύση. Είναι γνωστά αυτά τα προβλήματα στην περιοχή και στη συγκεκριμένη σου λέω και είναι κρίμα από τόσο καλή προσπάθεια. Είναι κρίμα να χαθεί ένας τέτοιος άρπος με την ποιότητά του και το ήθος του από το συγκεκριμένο χώρο ειδικά. Γιατί βλέπω και τα κορίτσια πόσο τον αγαπάνε και πόσο κοντά είναι.
Και ένα σχόλιο. Ναι. Ήταν άλλο ένα παιχνίδι, θέλω να το πω και αυτό. Όσα παιχνίδια έχουμε παίξει φέτος, αν εξαιρέσουμε το μάτς από τον Παναθηναϊκό, που δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία, που πιστεύω ότι ο κόσμος που το είδε θέλει να ξαναέρθει στο γήπεδο, βλέπει θέαμα. Ήταν και το σημερινό, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για να το δει κάποιος. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για το θέαμα που προσφέρετε και οι δύο ομάδες και τι αναμένουμε στη συνέχεια από εδώ και πέρα, τόσο στο πρωτάθλημα αλλά περισσότερο στο τρόπο παιχνιδιού που θα παίξει η ομάδα σας. Εμείς αυτό έχουμε πει ότι έχουμε ένα σκοπό, δηλαδή θέλουμε την νίκη οπωσδήποτε, αλλά θέλουμε να έρθει από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Μας ενδιαφέρει να παίζουμε και καλά, όσο στο βαθμό που μπορούμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.